λένε πολλοί, γιατί γιορτάζουμε χωριστά τους δύο Αποστόλους, αυτούς που λέμε πρωτοκορυφαίος Πέτρο και Παύλο? Αυτοί είναι οι πρωτομάστορες, αυτοί είναι οι πρωτοκορυφαίοι. Σκεφτείτε λίγο, φτιάχνουμε ένα σπίτι. Υπάρχουν πολλοί που φτιάχνουν το σπίτι. Υπάρχουν όμως, υπάρχει ένας ή δυο πρωτομάστορες. Υπεύθυνοι. Αυτοί λοιπόν δούλεψαν, θα λέγαμε, προσέφεραν περισσότερο. Είχαν την ευθύνη περισσότερο από όλους τους άλλους. Και γι' αυτό η Εκκλησία ιδιαίτερα τους τιμάει και έδειξαν και μεταξύ τους αγάπη οι δύο αυτοί, Πέτρος και Παύλος, αλλά και όλοι μεταξύ τους βέβαια. Σύντομα να σας πω το εξής. Θυμηθείτε λιγάκι πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ο διώκτης των χριστιανών, γιατί αυτό πίστευε, ότι αυτό το καινούργιο που έρχεται, δηλαδή ο Χριστός και η παρέα του, δεν είναι το σωστό, άρα πρέπει να τους διώξουμε. Και ήταν ο διώκτης. Και ήταν εκείνος ο νεαρός που κρατούσε, αν το θυμάστε, τα ρούχα των άλλων που πολέμησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που τον λιθοβόλησαν. Εδώ λέει, δώστε τα εμένα να είστε ελεύθεροι να τον χτυπήσετε. Αυτός ήταν, τέτοιος φανατικός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως ήρθε η φώτιση του Θεού. Παύλε, προς κέντρα λακτίζεις. Σαύλος λεγόταν πρώτα. Σαύλε, Σαύλε, προς κέντρα λακτίζεις. Γιατί με κυνηγάς? Τι σου έκανα, του λέει. Προς κέντρα, δηλαδή κλωτσάς πάνω σε καρφιά, του λέει. Θα τρυπηθείς αυτό που κάνεις. Θα πάθεις ζημιά. Έμεινε εκστατικός. Άλλαξε ο Παύλος. Είναι μεγάλη ιστορία, σας το λέω πολύ σύντομα. Και άλλαξε και μετανόησε και έγινε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκανε τις μεγάλες περιοδίες, οργάνωσε την Εκκλησία και πρόσφερε τόσα πολλά. Θυμηθείτε τον άλλον, τον Πέτρο, πριν από την Ανάσταση, πριν από την Πεντηκοστή, τι έκανε ο Απόστολος Πέτρος? Δεν τον ξέρω, λέει, αυτόν, λέει, τον Χριστό. Γιατί φοβόταν, μην τον πιάσουν γι' αυτό, εκεί στο πρετόριο. Τον αρνήθηκε τον Χριστό. Αλλά όμως ύστερα, όταν άκουσε να λαλάει ο κόκορας, τότε, λέει, το Ευαγγέλιο τι έκανε? Βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Με μαύρα, με πικρά δάκρυα έκλαψε. Και αυτό σημαίνει ότι μετανόησε. Και ο Θεός τον συγχώρεσε. Πώς τον συγχώρεσε? Όταν πήγαν οι μυροφόρες και είδαν την Ανάσταση του Χριστού, τι της είπε ο Χριστός? Πάτε, λέει, τώρα εσείς οι γυναίκες, να πείτε, λέει, στους μαθητές και θα πείτε και στον Πέτρο. Βλέπετε, ιδιαιτέρως στον Πέτρο. Αφού είπε στους μαθητές, γιατί να πει στον Πέτρο ιδιαίτερα? Γιατί έδειξε την μετάνοιά του. Γιατί άλλαξε ο Πέτρος. Από φόβο, από δειλία. Βέβαια μετά την Πεντηκοστή έγιναν λιοντάρια πλέον, γιατί πήραν το Άγιο Πνεύμα. Έτσι κάνει η Εκκλησία τον άνθρωπο όταν παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά να σας πω λίγο και για τους άλλους μαθητές. Απλοί, φτωχοί, πανφτωχοί ήταν. Αγράμματοι ήταν. Άνθρωποι με πολλά προβλήματα. Τότε οι ψαράδες είχαν μεγάλη φτώχεια. Και εκεί πήγε στη λίμνη της Γενισαρέτη να τους βρει ο Χριστός και τους είπε, άφησε τα αυτά και έλα σε μένα και θα σε κάνω από ψαρά τέτοιων ψαριών, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Τι έλεγε τώρα, τι καταλάβαιναν, τίποτε. Και όμως ξέρετε τι λέει το Ευαγγέλιο? Αυτοί ευθέως αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτόν, δηλαδή αμέσως τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν τον Χριστό. Τον ακολούθησαν πού? Στο άγνωστο. Βλέπετε τι σημαίνει φωτισμός Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε τι σημαίνει αγνή καρδιά. Δεν πήγε, σαν πως δεν υπήρχαν γραμματισμένοι. Τι ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι? Η αφρόκρεμα της κοινωνίας, της εποχής. Κι όμως δεν πήγε σε αυτούς ο Χριστός. Πήγε στους απλούς ανθρώπους. Πήγε στους αγράμματους ανθρώπους. Οι οποίοι όμως αγράμματοι
μετά την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα, μίλησε ο Πέτρος, έβγαλε ένα λόγο και έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Και τι, με ένα κήρυγμα πίστεψαν 3.000 ύστερα. Βλέπετε τι κάνει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, άφησαν και γονείς και σύνεργα και πλοία και τα πάντα. Τα παράτησαν εκεί. Ο Πέτρος ακόμη ήταν και παντρεμένος. Άφησε και τη γυναίκα του και ακολούθησε τον Χριστό. Τέτοια ήταν η αγάπη τους για τον Χριστό. Βλέπετε, να σας πω και ένα ακόμη γεγονός. Τον ρώτησαν τον Χριστό, «Κύριε, πού μένεις?» Και ξέρετε τι τους είπε. «Εαλόπικες φωλεούς έχουσε και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Τι θα πει αυτό? Οι αλεπούδες έχουν φωλιά. Τα πετεινά του ουρανού, τα πουλιά, έχουν και αυτά φωλιά. Ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. Τίποτε δεν έχω στη ζωή μου. Και όμως αυτόν ακολούθησαν οι Απόστολοι, οι μαθητές. Απόστολοι, γιατί λέγονται? Γιατί τους πήρε ο Χριστός για κάποια αποστολή. Την αποστολή την ξέρουμε, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτά που είπε ο Χριστός, να φέρουν τον κόσμο όλο γύρω, να τα πούν, να τα μεταδώσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι παρόλα ότι δεν είχε που την κεφαλή κλείνε, είχαν πίστη μέσα τους, είχαν αγάπη για τον Χριστό, τον ακολούθησαν και κήρυξαν και έκαναν αυτά τα οποία έκαναν. Όμως, προσέξτε, θα σας πω και κάτι ακόμα, αγαπητοί μου. Δεν τους είπε ο Χριστός, «Ελάτε κοντά μου και θα περνάτε καλά». Όχι. Ακούσαμε σήμερα τι είπε στον Απόστολο. Είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ. «Με ράβδισαν», λέει. «Με λιθοβόλησαν». «Έμειναν νηστικός». «Είχα πορείες». «Είχα», λέει, «νηστεία». Όχι νηστεία αυτές τις καθιερωμένες της Εκκλησίας. Όχι τέτοιες νηστείες. Δεν είχε να φάει τίποτε. Έμεινε μυστικός προκειμένου να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και αυτός και οι άλλοι Απόστολοι. Και στο τέλος έπαθαν πολλά δεινά. Τους περιφρονούσαν, τους έδερναν, τους χίλια δυο τους έκαναν. Άρα λοιπόν δεν τους υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα περάσουν καλά. Για να θυμηθούμε λίγο κι εμείς τη δικιά μας τη ζωή. Τι λέμε? Λίγο κάτι να μας συμβεί. Θεέ μου, γιατί σε μένα. Θεέ μου, εμένα το έδωσες. Τι τραβάω εγώ, τι κάνω εγώ? Χριστιανός σημαίνει ότι παίρνω δύναμη από το Θεό, αγαπητοί μου, να περάσω αυτά που θα περάσω στη ζωή μου. Είναι όλοι οι άνθρωποι περνάνε, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, αλλά να μην μακρηγορώ. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, αν το καταλάβουμε αυτό, το επιτρέπει για το καλό μας. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά το ξαναλέω, ό,τι επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει για το καλό μας, αγαπητοί μου, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό το έργο των Αποστόλων τώρα, το παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι το παρέδωσαν στους Επισκόπους, τους οποίους χαιρετονούσαν, και οι Επίσκοποι στους Ιερείς. Και το έχουμε εμείς τώρα στα χέρια μας, έχουμε την Εκκλησία δηλαδή, 21 αιώνες. Αυτά τα οποία μας παρέδωσε ο Χριστός. Και τώρα λέει κάποιος, καλά, εμείς οι Ορθόδοξοι κρατάμε αυτό το οποίο παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους, είμαστε οι Αποστολικοί, δεν είπαμε στο πιστεύω, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία, ότι έχουμε την παράδοση των Αποστόλων. Εκείνοι οι Καθολικοί που βλέπουμε εκεί τον Πάπα και κάνει και εντυπώσεις μάλιστα αυτές τις μέρες στις τηλεοράσεις, ότι παίρνει αγκαλιά τα μικρά παιδιά, αυτοί δεν είναι χριστιανοί? Οι άλλοι, οι Προτεστάντες, δεν είναι χριστιανοί? Έχουν μεν το Ευαγγέλιο, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Τον 10ο αιώνα αποσχίστηκε ένα κομμάτι από την Εκκλησία και αποτέλεσαν τους Καθολικούς, που έχουν κεφαλή τον Πάπα. Εμείς έχουμε κεφαλή τον Χριστό. Προσέξτε τι σας είπα. Ναι, μεν λένε ότι πιστεύουν στο Χριστό, αλλά ό,τι τους πει ο Πάπας κάνουν. Εμείς δεν κάνουμε ό,τι μας πει ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ό,τι μας πει ο Πατριάρχης. Αν μας πει κάτι στραβό, δεν το κάνουμε. Αν μας πει κάτι το Ευαγγελίο, δεν το κάνουμε.
Λοιπόν, τον 11ο αιώνα κόπηκε ένα κομμάτι. Τελικό σχίσμα το 1054. Έγιναν οι Καθολικοί. Και βέβαια αλλίωσαν την Αγία Γραφή και την ερμηνεύουν όπως αυτοί θέλουν. Έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι ώρα, έστω και λίγες, να σας πω. Τον 16ο αιώνα από αυτούς έφυγε άλλο ένα κομμάτι, διαμαρτυρήθηκαν. Αυτούς τους λένε διαμαρτυρόμενους, οι Προτεστάντες. Και είμαστε τώρα τρία κομμάτια. Αλλά και ακούτε ότι γίνονται κουβέντες να ενωθούμε και να κάνουμε. Προσέξτε, θα σας πω τούτο και θα τελειώσω. Λέμε τώρα σε αυτούς, έχετε αυτά που μας παρέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι? Ναι, ναι, τα έχουμε. Ελάτε να πάμε όλοι πίσω. Να πάμε πριν από τον 11ο αιώνα. Να δούμε ποιος άλλαξε, ποιος λοξοδρόμησε, ποιος έφυγε από το σωστό δρόμο. Α, όχι, δεν πάμε πίσω, λένε και οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Γιατί? Γιατί γνωρίζουν καλά ότι ξέφυγαν, δεν ακολουθούν. Γι' αυτό καυχόμαστε εμείς, αγαπητοί μου, όχι με εγωισμό, αλλά εν κυρίω καυχόμαστε. Για χάρη του Χριστού καυχόμαστε ότι κρατάμε την αλήθεια και πρέπει να την κρατήσουμε και αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι ο θεματοφύλακας, αγαπητοί μου. Ποιο σκοπό έχει η Εκκλησία? Ο σκοπός της είναι να γιάσει τους ανθρώπους. Και ποιοι αποτελούν την Εκκλησία? Γιατί ξέρετε, έχουν βαπτιστεί πολλοί. Αλλά από τότε λέει, έλεγε κάποιος, εγώ λέει, τότε που με πήγαν στην Εκκλησία, λέει, και δεν το θυμάμαι, από τότε λέει, έχω να πάω στην Εκκλησία. Αυτός είναι χριστιανός. Και αν βαπτίστηκε, τι έγινε δηλαδή? Τίποτε. Άρα, ποιοι είναι οι χριστιανοί? Οι γνήσιοι. Αυτοί που πιστεύουν στο Θεό, αυτοί που μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτοί που κοινωνάνε, που κάνουν τα μυστήρια, που εξομολογούνται, που κάνουν τη βάπτιση, που κάνουν το γάμο, που είναι όχι αναμάρτητοι. Προσέξτε, χριστιανοί δεν είναι αναμάρτητοι, γιατί το είπαμε πάρα πολλές φορές. Δεν θα βρείτε κανέναν αναμάρτητο. Κανέναν δεν θα βρείτε. Ένας μόνο ήταν αναμάρτητος, ο Χριστός. Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Ποιο είναι το θέμα? Αυτό που έκανε και οι Απόστολοι. Τι σας είπα για τον Παύλο? Τι σας είπα για τον Πέτρο? Να αλλάξουμε. Έκανα λάθος, βρε παιδί μου, άνθρωπος είμαι. Έχω αδυναμίες. Να αλλάξω. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό μας ζητάει, αγαπητοί μου. Να πιστέψουμε σε εκείνον και να προσπαθούμε κάθε μέρα από λίγο. Εκκλησία δεν είναι, γιατί λέμε σήμερα, α, η Εκκλησία σήμερα εδώ, να, δεν ακούτε τι γίνεται στην Αθήνα, εκεί με τους παπάδες, με τους δεσποτάδες. Είναι λάθος μεγάλο, αγαπητοί μου. Εκκλησία δεν είναι οι δεσποτάδες μόνο και οι παπάδες μόνο. Σας το είπα τι είναι η Εκκλησία. Όλοι όσοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα και συμμετέχουν στα μυστήρια. Και οι λαϊκοί και οι κληρικοί αποτελούμε Εκκλησία. Οι κληρικοί έχουμε, να το πω, είναι λίγο μεγάλη η κουβέντα, ένα προνόμιο ότι είμαστε όργανα του Θεού για να κάνουμε τα μυστήρια. Τίποτε παραπάνω δεν είμαστε. Τίποτε. Για πάρτε μια σωλήνα που φέρνει νερό. Ο ιερέας είναι η σωλήνα. Και το νερό, βεβαίως είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτό το μόνο που είναι ο ιερέας είναι η σωλήνα, δεν είναι τίποτα άλλο, για να μην χαθεί το νερό όπου να είναι. Ένα όργανο είναι ο ιερέας. Άρα λοιπόν όλοι μας αποτελούμε την Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ μέσα και παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, είμαστε η Εκκλησία. Βεβαίως όχι μόνο οι ζωντανοί, η Εκκλησία αποτελούν και οι κοιμημένοι μας. Εδώ είμαστε η στρατευωμένη Εκκλησία και η θριαμβεύουσα είναι οι κεκοιμημένοι μας. Όλοι λοιπόν μαζί αποτελούμε Εκκλησία. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται, έχουμε όλη ευθύνη μέσα στην Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία δεν πάει καλά, έχουμε όλη ευθύνη. Γιατί ο ιερέας που έγινε στο χωριό μας είναι από κάποιους γονείς. Είναι από μέσα από την κοινωνία. Αν η κοινωνία αυτή δεν είναι καλή, δεν θα είναι και ο παπάς καλός. Αν η κοινωνία είναι αγωνιζόμενη, θα είναι και ο παπάς αγωνιζόμενος και ο κληρικός και ο καθένας.
Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τώρα ότι όλοι αποτελούμε εκκλησία. Όλοι είμαστε ένα. Και να σας πω και τούτο. Χωρίς ιερέα δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία. Άρα προσέξτε όμως. Και χωρίς λαϊκούς δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία. Για να έρθει ο παπάς εδώ και να λειτουργήσει. Δεν μπορεί. Λένε οι κανόνες της εκκλησίας μας. Πρέπει λέει το λιγότερο να υπάρχουν τρεις λαϊκοί μέσα στην εκκλησία για να λειτουργήσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Απογορεύεται. Βλέπετε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι και οι λαϊκοί και οι κληρικοί είμαστε ένα. Έτσι λοιπόν είναι πολλά να σας πω. Δεν σας λέω άλλα. Να γνωρίζουμε αγαπητοί μου ότι αποτελούμε την Αποστολική Εκκλησία. Άλλη φορά θα σας πω γιατί οι καθολικοί λέγονται καθολικοί. Είναι λάθος αυτό που λέγονται έτσι, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράζω άλλο. Ό,τι δίνει ο Θεός λοιπόν, το δίνει για το καλό μας. Και να ξέρουμε ότι χωρίς την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί? Γιατί μέσα στην Εκκλησία μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Για συγχώρεσε τις αμαρτίες σου. Πώς θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες? Αν δεν υπάρχει το πετραχύλι, αν δεν υπάρχει η ιεροσύνη, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Επομένως, έξω από την εκκλησία πώς θα συγχωρηθείς, πώς θα σωθείς, πώς θα πεις ότι Θεέ μου έκανα κάτι, αλλά τώρα συγχώρεσέ με. Έτσι με το λόγο μόνο και με την καρδιά και με την πράξη του μυστηρίου της μετανοίας, αγαπητοί μου. Έτσι λοιπόν ας συμμετέχουμε, ας είμαστε ενεργά μέλη της εκκλησίας μας. Ας σκεφτόμαστε ότι έχουμε μεγάλη κληρονομιά. Μη μας παρασύρει το ένα και το άλλο οι φωνές που έρχονται από γύρω και από τις τηλεοράσεις και από εδώ και από εκεί. Να κρατάμε αυτά που μας έδωσε η Εκκλησία, που έχει η Εκκλησία και μην μπερδεύουμε την Εκκλησία με τον κλήρο, επαναλαμβάνω. Λάθη μπορεί να γίνονται. Η Εκκλησία δεν φταίει τίποτε για τα λάθη αυτά. Γιατί η Εκκλησία μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο, μας έχει δώσει την παράδοση, μας έχει δώσει το Λόγο. Αν εγώ δεν τα κάνω, δεν φταίει η Εκκλησία τίποτε. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, μη καθόμαστε στα καφενεία και όπου αλλού και σχολιάζουμε έτσι τέτοια είναι η Εκκλησία. Αν είναι τέτοια, είσαι κι εσύ τέτοιος. Αν είναι καλή, είσαι κι εσύ καλός. Άρα λοιπόν, όλοι έχουμε την ευθύνη. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, γιατί μέσα στην Εκκλησία μπορεί να ηγεστεί ο άνθρωπος και να προχωρήσει το δρόμο του Θεού. Αμήν.